Για να καλημερίσουμε εμείς στο σημείο αυτό το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και εκπρόσωπο βεβαίως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Καλημέρα και ύστερα από αυτά τα ωραία τα οποία είδε για το Πασχαλινό τραπέζι. Τι να πω εγώ για την ευχαριστία. Έχουμε να πούμε πολλά, σεβασμιότατε. Εδώ ακούσαμε τις συνταγές. Ετοιμασία για το Πασχαλινό τραπέζι, αλλά για δυστυχώς αισθανόμαστε πολύ μεγάλη πίκρα και πόνο από πλευρά τη Εκκλησία τη Ελλάδα. Το έχει διατυπώσει αυτό. Το ότι δεν μπορούμε να τελέσουμε ή τελείται η θεία λειτουργία και κρισμών των θυρών και δεν μπορούν οι χριστιανοί να κοινωνήσουν. Από αυτό θα είναι ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Να πω μια καλημέρα και πάλι στον Δημήτρη και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα και στους δυο σας. Σεβασμιότατε, σας άκουσα και χθες να απευθύνετε έκκληση για μία ακόμη φορά από την πλευρά της Εκκλησίας οι πιστοί να παραμείνουν στο σπίτι για φέτος το Πάσχα. Πιστεύετε ότι θα εισακουστεί η έκκληση αυτή? Ναι, η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, την οποία εκπροσωπώ, εξέδωσε τρεις εγκυκλίους για το θέμα αυτό και ένα εγκύκλιο σημείο. Και στο τελευταίο προτείνει, ή μάλλον προτρέπει τους πιστούς να παραμείνουν στο σπίτι τους, όχι διότι θέλει να τους αποξενώσει από τον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το θέμα του ιού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και εφόσον με ρωτάτε για αυτό το θέμα, θέλω να πω ότι η Εκκλησία έχει απέναντί της, ξέρει ότι έχει μαθητές και όχι οπαδούς. Δηλαδή οι μαθητές είναι εκείνοι που ακούνε, υποτάσσονται ή υπακούν την ηγεσία τους. Σεβασμιότατε, και δεν έχουν οπαδούς και δεν πρέπει να γίνουμε οπαδοί. Και αυτό θα μπορούσα να σας το πω με ένα παράδειγμα. Πείτε το και θα ρωτήσω ο Δημήτρης, βεβαίως. Εγώ θέλω να ρωτήσω, σεβασμιότατε, το εξής. Λέτε τώρα για τους πιστούς, για όλους εμάς δηλαδή που αγαπάμε την Εκκλησία και είμαστε κοντά της. Φοβάμαι ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι οι πιστοί, αλλά κάποιοι ιερείς οι οποίοι παρουσιάζουν κάποιες αποκλίνουσες, θα έλεγα, σε εισαγωγικά συμπεριφορές και έτσι προσελκύουν και τους πιστούς. Μήπως θα έπρεπε να απευθύνεται ένα μήνυμα εσωτερικά λοιπόν στην Εκκλησία, στους ιερείς ανά την Ελλάδα, ώστε οι ίδιοι να δείξουν αυτοσυγκράτηση για να τηρηθούν τα μέτρα και να μην έχουμε και περαιτέρω απαγορεύσει? Ναι, η Ιερά Σύνοδος το έχει κάνει ήδη. Έχει στείλει τις αποφάσεις στους Μητροπολίτες και από εκεί και πέρα οι Μητροπολίτες πρέπει να εφαρμόσουν, ή μάλλον είναι αρμόδιοι, θα έλεγα καλύτερα, να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Νομίζω είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία είπε η Ιερά Σύνοδος και χθες. Μάλιστα, αλλά φτάνουμε σε σημείο να παρεβαίνει ο εισαγγελέας, σεβασμιότατε. Αυτό δεν είναι ωραίο για την Εκκλησία. Εμείς δεν θέλουμε οι ιερείς μας να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ναι, ούτε κι εμείς το θέλουμε. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει όλοι να δείξουμε μια υπευθυνότητα. Και να πω το παράδειγμα, επειδή έχουμε αύριο θα δούμε όλο το γεγονός της σύλληψης του Χριστού, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος τότε, παρακινούμενος από ένα τέλος πάντων ζήλο υπέρ του Χριστού, έκοψε το αυτί ενός υπηρέτου που λέγονταν Μάλχος. Και ο Χριστός του είπε, βάλε την μάχηρα εις την θύρα σου, εις την θέση αυτή, στον τόπο αυτή, πάντες οι λαβώντες μάχαιρα, εν μαχαίρα απολούνται. Άρα δεν χρειαζόμαστε παλικαράδες, χρειαζόμαστε ομολογητές. Και αυτοί οι παλικαράδες στους οποίους αναφέρεστε, σεβασμιότατε, και εκείνοι που ενδεχομένως θα παρακούσουν τις οδηγίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από πλευράς Εκκλησίας και Πολιτείας και θα έρθουν ενδεχομένως έξω από τους ναούς, δεν είναι πιο πιστοί από όλους τους υπόλοιπους που με την πίστη τους παραμένουν στο σπίτι? Το πιστεύω αυτό. Θέλω να σας πω, συνήθως όσοι είναι άνθρωποι που εκκλησιάζονται συχνά, είναι λειτουργημένοι, λειτουργούνται κοινωνούν και δεν είναι ακοινότητοι. Μα για αυτούς αυτό μιλάμε, θα εφαρμόσουν. Δεν είναι σαν το Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ο Βαγγέλης είναι αλιβάνιστος, δεν τον ενδιαφέρει. Μιλάμε για εμάς, είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας. Εμάς τι πρέπει να γίνει. Ποτέ δεν είναι αργά, βέβαια, σεβασμιότατε, να έρθουν όλοι στον δρόμο της Εκκλησίας. Ναι. Κοιτάξτε, ο Ντοστογεύσκη έχει δείξει ότι η απιστία και η αθεία δεν είναι ένα αντίθετο σκαλοπάτι. Είναι το αντίθετο της πίστεως. Είναι ένα μικρό σκαλοπάτι κάτω από την τέλεια πίστη. Ακούς, δηλαδή, Βαγγέλη. Για τον κύριο Παπαδημητρίου το λέτε αυτό, που είναι άθεο. Όχι, δεν λέγεται για τον κύριο Παπαδημητρίου. Είναι κοντά στην Εκκλησία. Για πες, Βαγγέλη, ρώτα το σεβασμιότατο. Φαντάζεσαι, Δημήτρη, να δούμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου έξω από Εκκλησία αυτές τις μέρες και να προσπαθεί να μπει? Λέει, ο σεβασμιότατος αυτό λέει. Αυτή είναι πιο κοντά στο σκαλοπάτι της απόλυτης πίστεως. Μπορεί να είναι και ο Βαγγέλης. Λέω, αυτοί που το παίζουν ότι είναι τελείως άθεοι, κάπου αλλού πιστεύουν. Ενδεχομένως δεν είναι άθεοι τελείως. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να εκκλησιάσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν, σεβασμιότατε. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ξέρω, δεν το παίζω αστειεύομαι, πολιτικά. Αστειεύομαι. Δεν το πάω πολιτικά. Εδώ στο θέμα αυτό νομίζω τώρα συμφώνησαν όλα τα πολιτικά κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος. Και έχουμε τώρα, όπως είπα και σε μια άλλη εκπομπή, έχουμε όχι διωγμό, δεν πρέπει να έχουμε διωγμό εναντίον της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε διωγμό εναντίον του ιού. Αντιπαρέρχεται των σχολείων, καταλαβαίνω, κύριο Παπαδημητρίου. Ευαγγέλη, θες να ρωτήσεις το Σεβασμιότατο. Ναι, δεν θα κάνουμε βέβαια τώρα εδώ όρκους πίστης ή ομολογία πίστης. Τώρα ο Σεβασμιότατος, αλίμονο Σεβασμιότατο και σας σέβομαι πολύ, απλώς ο Σεβασμιότατος δεν γνωρίζει ότι είμαι και θεολόγος, επομένως δεν είναι θέμα πίστης. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Σεβασμιότατο, εάν στον επιτάφιο τι ακριβώς θα γίνει, διότι όλοι φοβόμαστε, και το λέω ότι φοβόμαστε, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, Σεβασμιότατε, υπάρχουν πολλοί πιστοί που θέλουν να πάνε στην εκκλησία κατά τη διάρκεια του επιταφίου. Ναι, η Ιερά Σύνοδος έχει αποφανθεί επί του θέματος αυτού. Λέει ότι η ακολουθία του επιταφίου θα γίνει εντός του Ιερού Ναού, κεκλεισμένο των θυρών. Και όπως είπατε, είστε θεολόγος, το ξέρετε πολύ καλά, ότι το κεκλεισμό των θυρών δεν ισχύει μόνο τώρα. Στην αρχαία εκκλησία ίσχυε πάντοτε. Δηλαδή γι' αυτό και λέμε τα στήρα στα στήρα, σαν Σοφία πρόσωπο. Δηλαδή και όσοι... ο επιτάφιος θα γίνει μέσα στην εκκλησία και η περιφορά του εντός, θα γίνει εντός της, θα γίνεται μάλιστα περιφορά με τους ανθρώπους που προβλέπει η πολιτική απόφαση, ναι. Εντός του ναού. Και βεβαίως αυτό το ένα. Και το δεύτερο, η Ιερά Σύνοδος είπε προτρέπονται οι πιστοί, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς απαγορεύεται στη σημερινή εποχή, τη δημοκρατική εποχή, αποτρέπονται οι πιστοί να έρθουν στους ναούς και προτρέπονται, ή μάλλον όχι, προτρέπονται οι πιστοί να μην προσέλθουν στους ναούς και προτρέπονται να παραμείνουν μέσα μέσα στα σπίτια τους και έχουν τη δυνατότητα με τα σύγχρονα μέσα να έχουν μια επικοινωνία. Η μεγάλη γιατί... πάντως ανησυχία, Σεβασμιότατε, είναι για την Ανάσταση. Γι' αυτό και είδατε ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι ακόμα και την καθολική απαγόρευση από τις 8-7-8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή. Αυτό πώς το σκέφτεστε εσείς, πώς μπορεί να βοηθήσει η Εκκλησία περαιτέρω ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αυτής της απαγόρευσης? Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε, τα κάναμε. Και τα κάναμε και είπαμε, και νομίζω ότι όσοι είναι πραγματικά μέλη της Εκκλησίας δεν θα φτάσουν στο σημείο αυτό. Θα καθίσουν από το σπίτι, θα βγουν στα μπαλκόνια τους, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Άλλωστε και εμείς πάντοτε, ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα αυτό. Γιατί λέγεται το Χριστός Ανέστη 12 η ώρα και η πλειοψηφία φεύγει από το χώρο εκείνο. Ενώ για μας το σημαντικότερο είναι μετά από το Χριστός Ανέστη, είναι η Θεία Λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το θέμα αυτό ως Ιερά Σύνοδος, αυτή τη στιγμή εκφράζω την Ιερά Σύνοδο, έκανε το καθήκον της με πολύ μεγάλο πόνο, γιατί αυτές οι μέρες ξέρετε πολύ καλά ότι η Θεία Ευχαριστία είναι η καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς την Θεία Ευχαριστία. Δεν έχουμε ξαναβιώσει κάτι τέτοιο, Σεβασμιότατε. Και η Θεία Κοινωνία. Έτσι δεν Οπότε είναι. Φτάσαμε σε μια τέτοια, έτσι, ναι, θα έλεγα, κένωση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο πάντως. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε? Ναι, κατά καιρούς γινόταν, κατά καιρούς. Βεβαίως, με αυτή την έννοια την καθολική, θα έλεγα, απουσία των χριστιανών όλη την περίοδο από την Εκκλησία είναι πρωτόγνωρη κατάσταση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Σεβασμιότατε, υπάρχει απαγόρευση της μετάληψης ή όχι? Σεβασμιότατε, μην απαντήσετε τώρα παρακαλώ, γιατί πιεζόμαστε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ πολύ σύντομη διακόπη και επανερχόμαστε. Πάρα πολλά τα ερωτήματα που μας έχετε στείλει και θα ξεκινήσουμε από ένα που απίφθινε ο Δημήτρης λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σε σχέση με τα μέτρα. Δημήτρη. Για την απαγόρευση της μετάληψης. Αν υπάρχει τελικά απαγόρευση ή όχι. Διότι ξέρουμε ότι η Ιερά Σύνοδος δεν έχει βγάλει ούτε μπορεί να υπάρξει απαγόρευση του Ιερού Μυστηρίου της μετάληψης, αλλά αυτό πως είναι ένα σήμα σε κάποιους ιερείς. Όπως το ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Να προσθέσω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, για να απαντήσει συνολικά ο Σεβασμιότατε. Αλλά να μπορώ να απαντήσω όμως. Βεβαίως. Ναι, όχι. Ενισχυτικό της ερωτήσεως του Δημήτρη θέλω. Δεν περίμενα ποτέ στην ελληνική Ορθοδοξία να βλέπω ιεράρχες από την πίσω πόρτα να κοινωνούν ή σε ταράτσες. Αυτό θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν γινόταν ούτε στην πρώιμη χριστιανική περίοδο. Δηλαδή στις κατακόμβες. Το αντιθέτου μάλιστα. Δεν το περίμενα ποτέ να το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που κάνατε. Εγώ προηγουμένως είπα ότι η Θεία Λειτουργία είναι η καρδιά και το κέντρο της Εκκλησίας. Και η Θεία Κοινωνία είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Άρα δεν μπορούν αυτά να αποκοπούν, είναι ταυτότητά μας. Τώρα, όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, ότι τίποτα δεν γίνεται απροϋπόθετο. Χρειάζεται προϋποθέσεις.
Γι' αυτό και λέμε τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπη προσέρχεται. Και βεβαίως η Θεία Κοινωνία προσφέρεται σε αυτούς οι οποίοι εκκλησιάζονται. Και με αυτή την έννοια η Εκκλησία είπε ότι λυπόμαστε πάρα πολύ γιατί φέτος θα στερηθούμε τις ακολουθίες, θα στερηθούμε. Άρα αυτό που έκανε ο ιερέας στο κουκάκι σεβασμιότατα ήταν παράνομο. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να κρίνω, γιατί του ιερέα ο Κρητής είναι ο αρχιεπίσκοπος, είναι εκεί που υπάγεται. Και βεβαίως η ιερέας είναι στα... Όχι, δεν μπορώ αυτό να το πω, το λέω εμέσως. Απευθύνω, απαντώ εμέσως ότι το να μπορέσει κανείς να κοινωνήσει χρειάζεται προϋποθέσεις. Χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται φόβος Θεού. Και να βεβαίως νηστεία και πρέπει να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία. Προφανώς λοιπόν, εφόσον φέτος θα γίνει η Θεία Λειτουργία με τους ιερείς, τους ψάρτες, τέσσερα άτομα και όταν είναι ο Μητροπολιτικός Νόος έξι, προφανώς, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόν που θα εκκλησιαστούν. Δεν υπάρχουν λέτε επομένως για το. Για αυτοί που θα εκκλησιαστούν θα μπορούν να κοινωνούν. Δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς έχουμε στο τυπικό μας ότι εκτός να βγαίνουμε έξω από τον αιώνα να κοινωνούμε, είναι μόνο για τους βαριά ασθενείς που είναι στα σπίτια τους και τους ετοιμοθάνατους. Επομένως, δεν μπορεί να γίνεται μια ουρά όπως γίνεται για τις τράπεζες, για τα σούπερ μάρκετ έξω από τον αιώνα και να βγαίνουμε. Ναι, είναι όχι, αλλά συμμετοχή. Τέθηκε ένα θέμα σεβασμιότατε, το ξέρετε, που πώς να πει κανείς, πραγματικά μας ξεπερνάει και ξεπερνάει και την πίστη μας. Όταν τίθεται ένα θέμα μετάδοση από τη Θεία Μετάληψη, αυτό θέλει από εσάς οπωσδήποτε μία ερμηνεία. Κάτι πρέπει να πείτε γι' αυτό. Βεβαίως, το λέμε αυτό και είναι βασικό αυτό το σημείο, ότι όσοι θέλουν να κοινωνήσουν όταν είναι ανοιχτή η Εκκλησία, γίνονται ανοιχτές οι λειτουργίες, κοινωνούν με προϋποθέσεις. Τίποτε δεν είναι απροϋπόθετο. Τελικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η Θεία Κοινωνία είναι ένα δώρο του Θεού και της Εκκλησίας προς τον άνθρωπο και όχι ένα ατομικό δικαίωμα. Λοιπόν, θέλω να κοινωνήσω. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Σεβασμιότατε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Με βάση και το τυπικό της Ορθοδοξίας και της λειτουργίας, αλλά ο ιεράρχης είναι ο πνευματικός ηγέτης του ποιμνίου του. Η Εκκλησία είναι το σύνολο του κλήρου, για να μιλήσουμε με τους όρους της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Άρα λοιπόν έχει την ευθύνη. Ωραία, γι' αυτό σας μιλάω, επειδή γνωρίζουμε την ίδια γλώσσα. Άρα λοιπόν ο ηγέτης του ποιμνίου, ο πνευματικός ηγέτης, οφείλει σε αυτή την περίοδο, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, να απαγορεύσει. Κοιτάξτε, το θέμα της απαγόρευσης, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που απαγορεύει, αλλά κυρίως εκείνο που λέμε περισσότερο, επειδή ζούμε σε μια χώρα δημοκρατική, λέμε ότι χρειάζονται προϋποθέσεις. Δηλαδή, επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται. Και χρειάζονται προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι η υπακοή στην Εκκλησία, είναι ο σεβασμός των παραδόσεων, των κανόνων. Και όπως είπα προηγουμένως, χρειάζεται να είμαστε όλοι ψύχραιμοι. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ξέρετε πολύ καλά, ο Max Weber έλεγε ότι το κέντρο κάθε θρησκείας, κάθε πολιτισμού είναι η θρησκεία του λαού. Το κέντρο λοιπόν εδώ της δικής μας παραδόσεως είναι η Εκκλησία. Αν μερικοί θέλουν να χτυπάνε την Εκκλησία, να ξέρουν ότι αποσαθρώνουν τον ίδιο τον πολιτιστικό πυρήνα της παραδόσεως του τόπου μας. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, βλέπετε κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε βασμιότατα αυτή την περίοδο? Νομίζω ότι σε μερικά πράγματα υφέρπει, το βλέπω μια υφέρπει ένα γεγονός, γιατί συνέχεια στοχοποιούν μερικά πράγματα. Είναι μερικοί πολύ υπερβολικοί. Πολιτική εννοείται. Δίνονται κάποιες αφορμές σε βασμιότατα. Βλέπετε ότι η Εκκλησία είναι στην επικαιρότητα πάντοτε και αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως θα ήταν στην επικαιρότητα λόγω των Αγίων ημερών που διανύουμε σε βασμιότατα και της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά γίνεται δυστυχώς αρνητικός πρωταγωνιστής η Εκκλησία αυτές τις μέρες από ορισμένα αρνητικά παραδείγματα. Δεν θέλω, κύριε Οικονόμου, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και μιλάω για την Εκκλησία ως οργανισμό, μιλάω για κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Από την αρχή η Εκκλησία έδειξε υπερβολική ψυχραιμία και υπερβολική νυφαλιότητα και εξέδωσε, δηλαδή η Ιερά Σύνοδος, το λέω Εκκλησία, συγγνώμη, πρέπει να γίνεται αυτή η διασάφηση, γιατί όλοι είμαστε Εκκλησία, αλλά λέω η Ιερά Σύνοδος, έκανε τέτοια ψυχραιμία και έβγαλε τέτοιες αποφάσεις. Πρώτη φορά νομίζω υπάρχουν τέτοια κείμενα στα νεότερα χρόνια. Τώρα, εάν οι όποιες παραφωνίες λέτε είναι μεμονωμένες. Κοιτάξτε, αν υπάρχει ένας, δύο, τρεις περιπτώσεις, να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή έχουν γίνει παρανομίες και παραφωνίες σε άλλους χώρους πολύ περισσότεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω και να συστήσω σε όλους νυφαλιότητα και ψυχραιμία, διότι αυτά τα γεγονότα
που περνάμε, δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση, έχουν ένα νόημα. Και πρέπει κανείς να αναζητήσει το νόημά τους. Μάλιστα, δηλαδή, λοιπόν. Ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι η υπέρβαση των παθών και η υπέρβαση του θανάτου. Και να ξεπεράσουμε το φόβο του θανάτου. Αυτό είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα, σεβασμιότατε. Αυτό που λέτε, δηλαδή, νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Αυτό είναι το μήνυμα σχέδιο στον Αγίον Ημερό. Και αυτή είναι η μάχη εναντίον του κορονοϊού. Αυτό είναι η μάχη εναντίον του κορονοϊού, σεβασμιότατε. Προφανώς και όλο αυτό θα γίνει πολύ πιο εσωτερικό. Με τον κορονοϊό εμφανίστηκε αυτός ο φόβος του θανάτου, που είναι ένα υπαρξιακό γεγονός, πνευματικό γεγονός. Και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί μέσα στην κοινωνία μας τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται είναι ακριβώς από αυτό το φόβο του θανάτου. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Μαζί σας. Καλή κύριε Ανάσταση. Οικονόμου, κύριε Παπαδημητρίου. Επίσης. Καλή Ανάσταση, Βαγγέλη. Καλό Πάσχα. Να είμαστε καλά. Βαγγέλη, πες τα αυτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Βέβαια, προφανώς. Στο Βαγγέλη απευθύνομαι. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.